unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Fields of Arle ή Ale, δεν ξέρω πώς προφέρεται, TN Trade Expansion. Λοιπόν, είναι ένα farming παιχνίδι, είναι το expansion για το Fields of Arle, το farming παιχνίδι του Uwe Rosenberg. Ο φίλος μας ο Uwe είναι πάρα πολύ γνωστός από το Agricola, το Caverna, το Le Havre, έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα με παιχνίδια farming και παιχνίδια αυτής της κατηγορίας. Έχει βγάλει πάρα πολλούς τίτλους, τα παιχνίδια του είναι γενικά όχι βαριά, γιατί δεν είναι δύσκολα σε κανόνες, αλλά είναι, έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, έχεις ωραία πράγματα να αναπτύξεις, είτε είναι το αγρόκτημά σου, είτε είναι η σπηλιά σου, είτε είσαι στο λιμάνι, στο Le Havre και προσπαθείς να φτιάξεις τη μηχανή σου να δουλεύει. Οι κανόνες του δεν είναι δύσκολοι, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι σχεδιαστής που βγάζει δύσκολα παιχνίδια, βέβαια δεν είναι και light τα παιχνίδια του. Παρ' όλα αυτά, η ομορφιά και το βάθος έρχεται από τις επιλογές που δίνει και από το συνδυασμό όλων των πολλών στοιχείων που βάζει. Ωραία. Λέγοντας αυτό, θα πω απλά ότι το Fields of Arle είναι, spoiler alert, το αγαπημένο μου farming παιχνίδι. Το αγαπώ πραγματικά. Γενικά μου αρέσει ο Uwe, αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι άργησα να το δοκιμάσω. Έπαιξα πρώτα το Agricola, έπαιξα πρώτα το Caverna, έπαιξα το The Gates of Loyang, έπαιξα όλα τα δικά του παιχνίδια. Άργησα να το δοκιμάσω. Και πόσο λάθος έκανα, γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι με το που το έπαιξα έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Αν είστε fan των farming παιχνιδιών, δεν έχω δει παιχνίδι που να το κάνει τόσο ωραία και τόσο απολαυστικά όσο το Fields of Arle. Το expansion που είναι αυτό εδώ ήταν instant buy, χωρίς καν να το σκεφτώ. Ο λόγος είναι γιατί το βασικό παιχνίδι παίζει ένα με δύο παίκτες. Το TN Trade, εκτός από τα έξτρα στοιχεία που βάζει δυνατότητα να παιχτεί και με τρίτο παίκτη. Οπότε πλέον με το expansion αυτό μπορείτε να το ευχαριστηθείτε μέχρι τρεις παίκτες. Σταματάω λοιπόν τη φλιαρία και πάω να ανοίξω το κουτί. Δεν έχει πάρει την αγάπη που του αξίζει, μάλλον γιατί βγήκε μετά από μια σειρά. Τα προηγούμενα παιχνίδια είχαν πάρει προφανώς κυριαρχία και είναι πιο γνωστά και πιο δημοφιλή. Τα έχει γνωρίσει περισσότερος κόσμος και γι' αυτό δεν έχει πάρει την αγάπη που του αξίζει το συγκεκριμένο. Κακός για μένα, γιατί είναι φανταστικό παιχνίδι. Βέβαια είναι θέμα γούστου όλα, αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι αντικειμενικά είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Λοιπόν, επέκταση απαιτεί το Fields of Arle για το βασικό παιχνίδι για να παιχτεί. Έχει μέσα όλα τα περιεχόμενα που χρειάζεται για να προσθέσετε ένα τρίτο παίχτη, περισσότερα κτίρια με brand και με περισσότερες ιδιότητες, ένα ταμπλό ενεργειών με νέες θέσεις για ενέργειες, σαν πως δεν φτάνανε αυτές που έχουμε. Δεν είναι ο χαμός που έχει σίγουρα τα άλλα του παιχνίδια που έχει άπειρες θέσεις. Έχει πάρα πολλές, πάρα πολλές θέσεις και εδώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με το house που είχε στο Feast for Odin, που έχει 50 spots, δεν θυμάμαι πώς έχει για worker placement. Που ξεχνάς πραγματικά ένα μέρος του ταμπλό και παίζεις με συγκεκριμένα πράγματα. Ένα action board λοιπόν με new action spaces, περισσότερες ενέργειες, ταμπλό λιμανιού για νέα πλοία και νέο εμπόριο μέσω προφανώς θάλασσας και προφανώς το Frisian Chai που είναι και ο τίτλος του expansion. Tea and Trade. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Η εικονογράφηση μοιάζει να έχει γίνει από τον καλλιτέχνη που έχει κάνει και το βασικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος, οπότε δεν θα το πω. Λοιπόν, εδώ το πρώτο φυλάδιο, Welcome back to Frisia. Frisia είναι η περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί που είναι η γενέτειρα του Uwe Rosenberg, η Frisia, και γι' αυτό και έβγαξε και τιμητικά παιχνίδι γύρω από αυτό. Τα περιεχόμενα, το setup για δύο παίκτες με τα καινούργια στοιχεία, το νέο περιεχόμενο που βάζει και οι έξτρα κανόνες, καθώς επίσης και το setup για solo με τα περιεχόμενα που βάζει το expansion, έτσι. Ξαναλέω ότι βάζει τρίτο παίχτη, είναι κάτι επιπλέον, δεν είναι μόνο αυτό. Βάζει πολλά στοιχεία, μπορεί να το απολαύσει κάποιος είτε σαν solo είτε και σαν two player game. Λοιπόν, εδώ, αυτό, εδώ τώρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι ένας, θα σας το δείξω λίγο. Είναι ένας οδηγός που έχει την ιστορία γύρω από τη Frisia και όλη την περιοχή. Έχει πάρα πολλά πράγματα, φωτογραφίες. Μπορεί να το διαβάσει κανείς και σαν από ενδιαφέρον καθαρά βιβλιογραφικό. Και δείχνει τις διάφορες τοποθεσίες που έχει βάλει για το worker placement, πώς σχετίζονται και από πού έχει πάρει αυτή την ιδέα. Για παράδειγμα, αυτό εδώ του ήρθε από εδώ. Το να κάνεις το τάδι action του ήρθε από τα χωράφια και από τα συγκεκριμένες εικόνες που είχε στο μυαλό του. Οπότε είναι
ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο προφανώς δεν έχει να κάνει με τους κανόνες, έτσι, έχει να κάνει καθαρά με το τι τον όθησε, αλλά επειδή είναι η γενέτειρά του, της δίνει την αγάπη που της αξίζει και του νομίζω το αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί τιμάει τόσο την περιοχή από την οποία προέρχεται, εμπλουτίζοντας με την ιστορία γύρω από το παιχνίδι. Δεν το χρειάζεται για να παίξετε προφανώς, αλλά αν είστε fan του, νομίζω θα το διαβάσετε όπως θα το διαβάσω κι εγώ. Όλη η ιστορία, κοιτάξτε οι χάρτες, φωτογραφίες, τι γινόταν στα παλιά χρόνια για την εποχή πραγματεύεται το παιχνίδι, πώς το ταμπλό που παίζουμε σχετίζεται με τις διάφορες ενέργειες, εδώ, τα actions και το καθεξής, δηλαδή ταυτίζει το gameplay και τους μηχανισμούς του παιχνιδιού με εικόνες που έχει από τη μνήμη του και από το πώς έχει στο μυαλό του τη Φρίζια και γιατί δεν έκανε απλά ένα παιχνίδι το οποίο το σκέφτηκε, το σχεδίασε και μετά έντυσε ένα θέμα γύρω από αυτό το farming. Είχε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του και έφτιαξε μηχανισμούς γύρω από τα πράγματα τα οποία αντικατοπτρίζουν την αγροτική ζωή στην περιοχή από την οποία προέρχεται και είναι η γενέτειρά του. Πραγματικά μπράβο του. Είναι... Αν είστε φαν των farming παιχνιδιών, νομίζω είναι διαμάντι και δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά το παιχνίδι. Τώρα το expansion, ας το πάρει, ας παίξει κάποιος το βασικό πρώτα πριν μπει στο expansion, αλλά ξαναλέω, αν είστε φαν του UE και σαν και εμένα αργήσετε να το δείτε, μπορώ να σας πω με κλειστά τα μάτια, μπορείτε να το πάρετε και μετά να το ψάξετε περισσότερο, γιατί σίγουρα θα σας αρέσει. Τόσο πολύ μ' άρεσε το Fields of Arle. Arle, Fields of Arle, Fields of Arle, δεν ξέρω πώς προφέρετε. Ας με συγχωρέσετε. Λοιπόν, αυτό είναι το φυλάδιο που εξηγεί όλες τις ενέργειες και όλες τις θέσεις ενεργειών και πώς σχετίζεται με την πραγματική αγροτική ζωή στη Φρίζια. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα έξτρα στοιχεία. Ταμπλό για τρίτο παίχτη. Το ταμπλό του τρίτου παίχτη έχει την περιοχή στην οποία παίρνει τα πλακίδια και τα βάζει πάνω και τα αναπτύσσει. Εδώ είναι οι περιοχές στις οποίες πρέπει πρώτα να καθαρίσει. Θυμίζει λίγο το Glass Road αυτό το σημείο. Εδώ είναι το νερό, το οποίο πρέπει να φτιάξεις φράγματα για να το εμποδίσεις. Εδώ είναι η πόντι νίκης που παίρνεις από το εμπόριο που κάνεις, καθώς αφαιρείς πράγματα για να τοποθετείς εδώ. Από το εμπόριο που κάνεις θα τοποθετείς και καλύπτεις θέσεις, οπότε όσο ψηλά φτάσεις στους περισσότερους πόντους νίκης παίρνεις. Εδώ είναι τα resources που έχεις. Δεν έχει resources, έχει πάρα πολλά resources στο παιχνίδι, αλλά έχει δείκτες και αντικατοπτρίζουν το πόσο ψηλά πηγαίνει ο κάθε δείκτης, οπότε λέγοντας ότι έχεις από το συγκεκριμένο υλικό 9, βάζεις το δείκτη σου στο 9. Όταν τελειώσει και τα υλικά σου είναι ψηλά, παίρνεις πόντους νίκης. Αυτό που βλέπετε είναι ότι υπάρχει και στο βασικό, στο ταμπλό του παίχτη 1 και παίχτη 2. Εδώ το έχουν κάνει, προσθέσανε άλλο ένα ταμπλό για τον τρίτο παίχτη. Λοιπόν, επόμενο, το μπλοκάκι σκοραρίσματος με τα έξτρα στοιχεία που βάζει για να μπορεί να σκοράρεις το expansion. Τα dikes, τα φράγματα. Όχι, συγγνώμη, αυτά πρέπει να είναι τα ξύλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά τα ξύλα, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνουν εδώ καθώς προχωράς και προσπαθείς να βάλεις εμπόδια για το νερό. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή στην οποία το νερό έμπαινε μέσα, οπότε έπρεπε να έχουν στο μυαλό τους και τα φράγματα αυτά έπρεπε να κάνουν για να μην πλημμυρίζουν από τη θάλασσα. Επιπλέον δισκάκια, τα οποία βλέπω εδώ, υπάρχουν και αυτοκόλλητα για να μπουν πάνω. Ναι, είναι τα δισκάκια αυτά, είναι τα υλικά. Τα μπλε λοιπόν όλα υλικά είναι του τρίτου παίχτη. Οπότε όλα αυτά τα δισκάκια θα πάρουν αυτοκόλλητα πάνω, που θα είναι τα υλικά του παίχτη σε σιτηρά και ούτω καθεξής. Και όλοι αυτοί οι δείκτες θα είναι δείκτες που θα μπαίνουν πάνω στο ταμπλό. Αν δεν κάνω λάθος, αυτοί εδώ είναι οι εργάτες. Ναι, είναι οι τέσσερις εργάτες και θα μπουν τα αυτοκόλλητα των τεσσάρων εργατών πάνω. Σακουλάκια. Συγγνώμη. Και το ταμπλό. Λοιπόν, το ταμπλό. Όπως είπαμε, κάθε παίχτης θα έχει πρόσβαση στο λιμάνι του, όπου θα μπορεί να κάνει και actions γύρω από το λιμάνι. Δεν υπήρχε αυτό στο βασικό, μπαίνει λόγω του expansion. Οπότε λογικά θα έχουμε τρία τέτοια πλαϊνά ταμπλό, τα οποία προστίθονται στο βασικό ταμπλό του παίχτη και δίνουν περισσότερες επιλογές να κάνει εμπόριο μέσω καραβιών. Στο βασικό, ξαναλέω λοιπόν, και αυτό είναι το κυρίως ταμπλό, το οποίο προστίθεται, έτσι. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το βασικό ταμπλό του παίχτη,
κάθε παίκτης έχει ένα τέτοιο και άλλο ένα τέτοιο. Ναι, είναι το κύριο σταμπρό που υπήρχε και στο βασικό παιχνίδι. Αυτό είναι το οποίο προστίθεται και αν δεν κάνω λάθος, λογικά θα μπαίνει εδώ να κολλάει για να κάνει μια συνέχεια της εικονογράφησης όλης. Ή μπορεί να μπαίνει στο πλάι. Ή εδώ. Τέλος πάντων, λογικά, το λογικό είναι ότι θα συνεχίζει τη θάλασσα, οπότε μάλλον κάπως έτσι θα μπαίνει. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια είναι αυτή. Απλά είναι προέκταση του βασικού ταμπλό που έχει ο παίκτης που είναι αυτό εδώ. Εδώ λοιπόν φυλάει ο παίκτης. Θα σας δείξω γιατί θα έχει υλικά για τον τρίτο παίκτη. Έχει διάφορες άμαξες και πλοία κτλ. Τα οποία τα είχε εδώ. Εδώ ήταν οι θέσεις στις οποίες έβαζε τα διάφορα υλικά στα κάρα του και με τα οποία τα έκανε deliver εδώ λοιπόν. Και τα έκανε deliver στις διάφορες περιοχές όπου είχε πλακίδια πάνω για να τα. Να κάνει deliver ό,τι ζητούσε σε κάθε περιοχή, το εμπόριο και να πάρει πόντους νίκης. Τώρα, πλέον, έχουμε αυτό το ταμπλό εδώ, που έχει θέσεις για να λάβει, υποθέτω, πέραν από τα κάρα, έχει θέσεις για να λάβει πλοία. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε παίκτης μπορεί να φτιάξει πλοίο και να χρησιμοποιεί και τα πλοία του για να κάνει εμπόριο όλα αυτά, δηλαδή είναι του κάθε παίκτη. Πέρα από τα κάρα και μέσω της θάλασσας, του δρόμου, να κάνει εμπόριο και με τα πλοία του και να παραδίδει επιπλέον και σε άλλες περιοχές. Αυτά είναι τα grasslands, τα οποία ξεκινάει, είναι βάλτι λοιπόν, ξεκινάνε εδώ. Ναι. Και προσπαθείς να τα καθαρίσεις. Όλοι οι παίκτες έχουν τρία τέτοια στο κάτω μέρος, να τα καθαρίσεις πριν. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να πάρεις και για άνθρακα. Αντίστοιχα, εδώ, αυτό ισχύει στο βασικό παιχνίδι, έχεις μικρές άμαξες και μεγάλες άμαξες, τα οποία πρέπει να τα κατασκευάσεις προφανώς. Έτσι. Εδώ βλέπω επέκταση μάλλον στο κεντρικό ταμπλό που θα στακάρει με τα διάφορα πλοία τα οποία θα μπορούν να αγοράζουν οι παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Περισσότερα κάρα για να μπορείς να... Έτσι μπαίνουν λογικά. Τα μικρά κάρα, τα μονοθέσια και τα... Με μία θέση και με τρεις θέσεις. Προφανώς, αν το γυρίσει από πίσω, γίνεται upgraded διπλό. Περισσότερα πλοία. Αυτά είναι τα φράγματα που προχωράμε. Και επιπλέον πράγματα που μπορείς να βάλεις στο ταμπλό σου. Λοιπόν, πέραν λοιπόν από αυτά που βλέπουμε τώρα, που έχουν να κάνουν με τα έξτρα στοιχεία του τσαγιού και του εμπορίου, υπάρχουν καινούρια κτίρια και υπάρχει και αυτό εδώ, αυτά τα δύο ταμπλό, τα οποία θα μπουν δίπλα στο βασικό ταμπλό μάλλον, για να στακάρουμε πάνω πλακίδια. Έξτρα πλακίδια με βάλτο, μετά υπάρχει ένα στόλ, ένας μικρός τάβλος. Όλα αυτά τα φτιάχνουμε πάνω στο βασικό μας παιχνίδι, στο βασικό μας ταμπλό, καθώς αναπτύσσουμε την περιοχή στην οποία έχουμε τις δραστηριότητες μας αγροτικές και προσπαθούμε να φτιάξουμε το αγρόκτημά μας. Αυτό το διπλό ταμπλό εδώ έχει περισσότερα κτίρια, τα οποία έχουν αυτή την εικόνα. Είναι κτίρια τα οποία, για παράδειγμα, όπως το Small Wharf, το Snaps Factory. Snaps Factory. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε Snaps Factory οι Γερμανοί. Το Farmers Inn και ούτω καθεξής. Πάρα πολλά κτίρια τα οποία προφανώς δίνουν διαφορετικό αριθμό πόντων νίκης και κάποια δίνουν διαφορετικές ιδιότητες. Όλα αυτά προστίθονται στη μεγάλη ποικιλία που έχει ήδη το βασικό παιχνίδι. Το χαρτόνι, μιας και μιλάμε τώρα λίγο για την ποιότητα παραγωγής στο unboxing, είναι πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό cardstock. Φοβερή δουλειά. Από θέμα παραγωγής. Η Foirland και αντίστοιχα η Zima που το κάνει pick-up γενικά χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλό υλικό. Επιπλέον θέσεις για να μπουν πλακίδια, άλλα τρία κτίρια, δείκτες και overlays. Αυτά έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, με εμπόριο μπορείς να κάνεις μέσω... Να δείτε λίγο αυτό που σας έλεγα πριν, τώρα δεν φαίνεται εδώ, αλλά εδώ που υπάρχουν τα αστέρια, όταν κάνεις deliver αυτά τα πράγματα που ζητάει, για παράδειγμα, η Βρέμη θέλει να τη δώσει αυτά τα πράγματα,
το κάνεις fulfill γιατί τα έχεις κάνει deliver, παίρνεις τα bonus και μετά το παίρνεις και το βάζεις εδώ και φτιάχνεις αυτό το μονοπατάκι, το οποίο σιγά σιγά, αν δείτε, αρχίζει και προεκτείνει έναν δρόμο. Μικρή λεπτομέρεια, αλλά καθώς το προεκτείνει, εκεί που θα καταλήξεις, όσο καλά τα πας στο παιχνίδι, θα πάρεις 5 πόντους νίκης έξτρα. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Και όλα αυτά είναι πλακή διαδρόμων. Μάλιστα. Και άλλα 4 κτίρια εδώ. Πολύ υλικό. Να δω αν θα χωρέσουν όλα στο βασικό παιχνίδι, στο βασικό κουτί. Θα ήθελα πάρα πολύ να καταφέρουν να χωρέσουν. Θα δούμε όμως στην πράξη. Έξτρα spots για worker placement, όπως βλέπετε. Θέσεις τοποθέτηση εργατών στα ταμπλό αυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχει και στο βασικό ταμπλό, και εδώ είναι η ομορφιά του Fields of Arl, είναι ότι βλέπουμε ότι από εδώ υπάρχει χιόνι και από εδώ υπάρχει πράσινο. Το παιχνίδι παίζεται σε 9 γύρους, αν θυμάμαι καλά. Και κάθε γύρος έχει 9,5 γύρους. Κάθε γύρος έχει την, ας πούμε, ανοίξει καλοκαίρι και φθινόπωρο χειμώνα. Και είναι άλλα action μπορείς να κάνεις. Πολλά είναι overlapping, αλλά κάποια δεν μπορείς να τα κάνεις το χειμώνα. Μπορείς να τα κάνεις μόνο το καλοκαίρι και κάποια μπορείς να κάνεις μόνο το χειμώνα. Και έχει να κάνει, και γι' αυτό είναι ωραίο και μου αρέσει τόσο πολύ το παιχνίδι, με την αγροτική ζωή. Σαφέστατα και δεν μπορείς να φυτεύεις και να κάνεις όλες τις δουλειές που κάνεις το χειμώνα και το καλοκαίρι. Κανείς αγρότης δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει το χειμώνα, να το επαναλάβει και το φθινόπωρο. Υπάρχουν κάποιες αγροτικές εργασίες οι οποίες πρέπει να προετοιμαστούν το χειμώνα για να γίνουν το καλοκαίρι ή το ανάποδο. Ή συγκεκριμένες περιοχές, περιόδους στις οποίες μπορούμε να φυτέψουμε κάποια πράγματα. Αυτό προσωμιώνει αυτό εδώ το μισό ταμπλό που παίζεται στον ένα γύρο και το άλλο μισό που παίζεται στον άλλον. Είναι μεγάλη στήλη, δηλαδή όλα τα action spots είναι το χειμώνα εδώ και όλα τα action spots είναι εδώ του καλοκαιριού. Έχουμε γυρίσει το How to Play video, το εξηγεί ο Μανώλης. Προτείνω να πάτε να το δείτε γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και γενικά, αν είστε fan των παιχνιδιών farming, είναι κάτι το οποίο αν δεν το έχετε ανακαλύψει, σίγουρα αξίζει να το ανακαλύψετε. Αυτό λοιπόν είναι το TN Trade, το πρώτο expansion του Fields of Arle. Βάζει τρίτο παίχτη, βάζει έξτρα στοιχεία, βάζει το τσάι, βάζει περισσότερα κτίρια, περισσότερα module και περισσότερο υλικό. Must have για μένα, από τα πολύ καλά farming παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι σε αυτές τις κατηγορίες παιχνιδιών κάποιος να το δοκιμάσει για τον εαυτό του, οπότε αν σας αρέσουν τα παιχνίδια αυτού του είδους, νομίζω ότι θα το ψάξετε περισσότερο. Αυτό λοιπόν ήταν το Fields of Arl TN Trade Expansion.